Καλημέρα κύριε Βενιέρη και εσάς και στους ακροατές. Άκουγα και εσάς πριν από μήνες όταν καυγαδίζατε, όταν είχατε τις αντιπαραθέσεις στα κανάλια, όταν λέγατε εμείς θα φύγουμε νωρίτερα από το μνημόνιο. Άντε φύγετε κύριε Γιακουμάτο, σας αφήνουνε. Μας αφήνουνε, τι λέτε. Το πρόβλημα κύριε Βενιέρη. Γιατί είναι... παρασύρεστε από τον λαϊκισμό. Δεν παρασύρεται κάτι από τον λαϊκισμό. Γιατί να φύγουμε νωρίτερα αφού δεν μπορούμε. Το ζήτημα μπορούμε και παραμπορούμε. Το ζήτημα είναι όμως όταν υπάρχει από, μέσα, από την, μέσα από την κυβέρνηση, μέσα από την κυβέρνηση, μέσα από τη χώρα, εσωκομματικός πόλεμος με δυσφήμιση της χώρας στο εξωτερικό, όταν υπονομεύουν το μέλλον της χώρας. Θα σας θυμίσω παλιότερα ήταν ο Ρουμπινίος όρος που λέγανε πάμε στη δράση. Και ο Βακουφάκης, ο Βαρουφάκης που τον έβγαζε ο Ευαγγελάτος στο πακέτο. Και τώρα βλέπετε ότι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, επειδή η Ελλάδα είναι έτοιμη να φύγει από το μνημόνιο, ό,τι είναι δυνατόν για να την θυμίσουν και για να την υπονομεύσουν. Αγαπητέ μου Υπουργέ, επειδή εγώ διαβάζω ξενοτύπου όσο μπορώ και μου επιτρέπουν τα αγγλικά, απορώ κάποιοι εδώ στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουν τι γράφουν οι ξένοι, μάλλον δεν ξέρουν καλά αγγλικά. Ρωτώ, δεν αναφέρονται μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ οι ξένοι. Αναφέρονται και στην επιλογή του Σαμαρά να μας βγάλει από το μνημόνιο νωρίτερα. Το οποίο δεν αρέσει στις αγορές. Και ξέρετε, έλεγα νωρίτερα, μας αρέσει δεν μας αρέσει, ο τελευταίος γιάπης της Morgan Stanley είναι πιο ισχυρός από το Χαρδούβελη. Σημασία έχει ότι η κυβέρνηση αισθάνεται και ο Υπουργός Οικονομικών σιγουριά ότι έχουν πετύχει στόχους παραπάνω από ό,τι περιμένανε σε όλο. Και γιατί, Μάκη μου, γιατί η Υπουργέ μου χθες πήγε 7% πλάς στο. Γιατί πήγε για αυτές τις αναστατώσεις. Είναι μια νευρικότητα. Και του χρηματιστηρίου και των αγορών. Το χρηματιστήριο δεν με ενδιαφέρει εμένα. Νομίζω και το χρηματιστήριο και είναι νευρικότητα. Νομίζω ότι αυτό δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάει στο 6% κάτω. Πιστεύω ότι από κατσαθήκη ήταν περαστικό. Δεν εσείς πιστεύω το λέτε. Ότι ήταν κάτι μόνιμο. Δεν οφείλεται, οφείλεται στην νευρικότητα της οικονομίας. Ξέρετε κάτι, μέσα από ένα τέτοιο, μάλλον μέσα σε τέτοιο κλίμα, αν ζούσε ένας από τους μεγάλους όπως ονομάζονται ηγέτες της Ελλάδας, χθες θα φώναζε στο προεδρικό μέγαρο τους αρχηγούς και τους έλεγε βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας. Γιατί θα μας πάρουμε τις πέτρες. Δηλαδή, με συγχωρείτε, είναι κακό το ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση τώρα που έχει πατήσει τα πόδια της οικονομίας και ορθοποδήσει. Υπουργέ μου, αν το αντέχει. Δηλαδή, γιατί αυτή η πολεμική. Όχι, τώρα... σε μένα, ρε Μάκη μου, σε μένα. Εγώ ξέρεις τώρα ποιες είναι οι απόψεις. Δεν λέω για σένα. Ναι. Λέω γενικά, σύσσωμη αντιπολίτευση. Χωρίς να έχει το υψημένο αίσθημα του χρέου. Γιατί έπρεπε να βιαστείτε να πείτε ότι θα βγούμε. Είναι δυνατόν. Να μηδενίσει αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι. Τους περάσει. Με πήρε χθες τέλεχος Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα εδώ στη γραμμή και βγήκε στον και είπε το εξής. Θα προτιμούσα να βγει ο Σαμαράς και λέει κύριε αυτή είναι η αλήθεια. 1, 2, 3. Λέγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους κάντε υπομονή να τα καταφέρουμε. Ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να περιμένουμε. Θέλετε να με ρίξετε. Ρίξτε με. Και σφίγγει. Αυτό το στέλεχος που το λέει αυτό δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη γνώση των πραγμάτων. Ο Σαμαράς είναι σίγουρος και το Υπουργείο των Οικονομικών ότι μπορούμε να βγούμε άνετα από το μνημόνιο. Άνετα. Άνετα. Τώρα αν κάποιοι αντιδρούνε θα τους περάσει. Θα δείτε τις εξελίξεις της 18 Δεκεμβρίου στο Eurogroup και θα δείτε και τα επόμενα βήματα. Τώρα, στην άλλη ιστορία για τον κάλεσε χθες, αύριο η εισαγγελέα στον Σκουρλέτη, μαζί ήσασταν. Τι ήταν αυτό που είπε ο Σκουρλέτης? Αυτό είναι... Καλά, από τα σύννεφα δεν πέφτουν ποτέ την Ελλάδα γενικώς. Δηλαδή μπορεί να συμβαίνουν πράγματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να τα λέει ένας πολιτικός τόσο ερυπόλεο. Είναι ένα από τα αίτια της αναστάτωσης. Όταν κάθε αξιωματική αντιπολίτευση και λέει τέτοιες μπαρούφες, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Αυτό όμως θίγει την αξιοπρέπεια όλων των βουλευτών. Διότι αν ένας αναξάρτητος βουλευτής πάει αύριο να ψηφίσει, θα κλείνει το μάτι, τα πήρε. Αυτό είναι για μένα πολιτική αλητεία. Να. Αυτό κύριε πρέπει Γιακουμάτο, πράγματι να σταματήσει. Κύριε Γιακουμάτο, να ρωτήσω κάτι. Ο Κώστας ο Βαραγιάννης, συνάδελφος. Όταν πριν από ένα μήνα περίπου είχε διατυπώσει στο κοινοβούλιο κιόλας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ό,τι και να αποφασίσει αυτή η κυβέρνηση θα τα πάρει πίσω, δεν είχαμε την ίδια αναταραχή. Ναι, ούτε στο χρηματιστήριο, που νομίζω ότι είναι ακόμη πιο ισχυρό. Να λειτουργήσει αποτρεπτικά για κάποιον ο οποίος θέλει να επενδύσει στη χώρα μας κτλ. Είπανε ότι ό,τι αποφασίζει αυτή η κυβέρνηση εμείς θα το αναιρέσουμε. Ναι, όμως... ήταν μέσα στα αίτια που προκάλεσε την. Πώς έχει 1,5 μήνα. Που λέει και ο Βενιέρης, ήταν η αποσταθεροποίηση του πολιτικού σύστηματος της χώρας και ήταν μια πολιτική πολύ πολύ κακή. Δηλαδή λέτε ότι. Έως αντεθνική στάση. Δηλαδή λέτε άλλο ότι... αυτό όμως, άλλο αυτό. Και άλλο η συκοφαντία και η λάσπη. Ωραία. Λέτε δηλαδή ότι δεν ήταν απόρρια του ραντεβού της Παρασκευής του κυρίου. Τι είχαμε την Παρασκευή, ήταν ο κύριος, την Κυριακή ο κύριος Χαρδούβελης με την κυρία Λαγκάρτ και τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για περί εξόδου και βλέπουμε την Τρίτη ξαφνικά ένα ράπισμα από τις αγορές. Σας εξηγώ, ναι, γιατί βλέπω την πολιτική αστάθεια, γιατί έχει μια νευρικότητα πάντα η οικονομική αγορά για την οικονομία και αυτό είναι παροδικό. Θα το δείτε στις μέρες που έρχονται. Θα βρεθούν οι 180.
Εγώ είμαι απόλυτο σίγουρος. Ναι, αλλά όταν... Αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βγει μπούμερακ εναντίον του. Ναι. Μπούμερακ θα βγει. Ξέρετε, εμείς λέγαμε, έλεγα πριν από 10 μέρες, όταν συζητούσαμε εδώ το ενδεχόμενο να με βρεθούν 180, έλεγα το εξής, αγαπητέ Υπουργέ, ότι θα υπάρξουν 1-2-3 καλά νέα από το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον για την Ελλάδα, πάνω στα οποία μπορεί να βασιστεί ένας βουλευτής ανεξάρτητος και να πει: κύριε, εγώ θα δώσω ακόμη μία ανάσα στην κυβέρνηση, γιατί πάει να γίνει κάτι καλό. Όχι, αν δεν υπάρξουν αυτά τα καλά νέα, μάλλον. Θα βρεθούν και καλά. Με δεδομένο το σκουλέντι που λέει ότι τα παίρνετε κάτω από το τραπέζι, τα δίνετε ή θέλετε να τα δώσετε, θα φοβηθεί ο άλλος να πάει να ψηφίσει. Ναι. Πολλά νέα θα υπάρξουν και ευχάριστα νέα για την οικονομία και για το λαό. Και να είστε σίγουροι ότι θα είναι πάρα πολύ. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι εδώ κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να υπονομεύσουν τη χώρα. Και το καταλαβαίνει και ο πλέον αδαής. Άρα λοιπόν αυτό είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων. Είναι εναντίον της Ελλάδος. Διότι αυτός ο σκοπός δεν είναι το κόμμα. Είναι η Ελλάδα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Δεν το έχουν αναπτυγμένο αυτό το αίσθημα της ευθύνης και του χρέους. Είπατε νωρίτερα αντεθνική πολιτική για τον ΣΥΡΙΖΑ, το λέτε. Ότι βεβαίως, κάνει αντεθνική πολιτική. Βεβαίως, όταν υπονομεύεις τη χώρα σου. Όταν η χώρα πάει να βγει από το τούνελ, το οποίο το έχει πρόσει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός, και πας να τη βγάλεις στην ελεύθερη αγορά, και εσύ κάνεις τέτοια τερτύπια με αργυρώνητους, δεν είναι δυνατόν να είναι εθνική αυτή η πολιτική. Δεν είναι άλλο το κόμμα, χτύπα το. Αλλά μην χτυπάς στην Ελλάδα όταν πάει να βγει από τις αγορές. Αυτό είναι τουλάχιστον προδοσία. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις βέβαια άλλα δείχνουν. Θα σας θυμίσω ότι και το 12 οι δημοσκοπήσεις, αλλά δείχναν και βγήκε πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Και θα σας θυμίσω ότι υπήρχε και κανάλι, το οποίο την Κυριακή, τη Δευτέρα μετά την πρώτη Κυριακή, έλεγε 4 μπροστά μονάδες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γραμμένα αυτά. Ναι. Και βγήκε δεύτερο και μεταξαστέω. Και καταϊδρωμένο. Τώρα το ίδιο θα γίνει και τώρα. Εγώ δεν λέω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν, θα πάρουμε τους 180. Το ζήτημα είναι και αν ακόμα γίνουν εκλογές, πάλι θα βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Κύριε... Ο κόσμος ξέρει τι γίνεται. Ο λαός δεν θέλει να πέσει περιπέτειες. Δεν θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα καμίνι. Από την εμπειρία σας τώρα, γιατί χθες είχαμε και ένα άνοιγμα του κ. Παπά προς τους ανεξάρτητους, ο οποίος... Δεν είναι άνοιγμα. Εδώ ο Τσίπρας με τον Καμένο χθες συμφώνησε. Όχι, λέω και το πιο πρόσφατο. Μισό λεπτό. Όχι για τους ανεξάρτητους. Μισό λεπτό. Αφήστε τους ανεξάρτητους. Αυτό είναι η αρχή του κουβαριού. Εδώ και ένα χρόνο πιέζουν τους βουλευτές. Μην ψηφίζουν. Ναι, έχουμε ένα ζήτημα. Παρακαλώ να καλέσουμε και πάλι. Αν ακούν τα κορίτσια. Να καλέσουμε και πάλι τον κύριο. Να καλέσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Η κουβέντα. Αναφέρομαι στους ανεξάρτητους βουλευτές, όπου χθες ο κ. Παπάς είπε ότι όσοι καταψηφίσουν έχουμε γέφυρα. Ναι, αλλά άκουσε με λίγο τώρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγεί τις δημοσκοπήσεις από 6 έως 11 μονάδες. Ναι. Δεν ξέρω, ήθελα να ρωτήσω τον κ. Γιωγμάκη, θα ρωτήσω από την εμπειρία του. Ένας ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος ψάχνει, θα ψάξει την ομπρέλα του, έτσι, το πολιτικό του μετερίζει. Πού διοικητευτεί σε επόμενες εκλογές. Πού θα πάει πιο εύκολα. Δεν ξέρω, Κώστα, αλλά εγώ θέλω να θυμίσω. Ότι στα Ιουλιανά. Είναι ο κύριος, ναι. Γραμμή. Πες το, Κώστα, γιατί είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει πέσει πάλι η γραμμή. Όχι, τι είναι αυτό, τηλεφωνητής. Ναι. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση ο Κώστας. Κύριε Βεγγέρη, θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις σου. Εδώ και ένα χρόνο καλούν τους βουλευτές της συγκυβέρνησης να αποστατήσουν. Ελάτε εδώ και μην ψηφίσετε. Εκεί θα στεκόμουν. Αυτό δεν ξαναγίνει ποτέ, προσέξτε. Αυτό θυμίζει παλιές εποχές. Δηλαδή, ο μαέστρος και ο δάσκαλος των παλιών εποχών και των αποστασιών και του εφιάλτη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο, βλέπετε τώρα, έκανε δήλωση πέρα από τον Καμένο. Έκανε δήλωση εχθές ότι όποιος βουλευτής δεν ψηφίσει πρόεδρος δημοκρατίας έχει μια θέση στο κοινοβούλιο, στους συνδυασμούς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι αμοιβή. Τι είναι αυτό. Κύριε Γιακουμάτο, 6:30 αυτό έλεγα σήμερα το πρωί. Έτσι. Σήμερα το πρωί, 6:30 ρωτούσα το κρατήριο αν το ότι θα δώσεις για 4 χρόνια 7.500 το μήνα δεν είναι εξαγορά. Είναι νέα ήθη και έθιμα, κύριε Βενιέρη. Ναι. Αυτή η πολιτική που είναι τώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση, η σοβαρή, είναι η ελπίδα του λαού. Αυτή είναι η κατάρα του λαού. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, δεν ξέρω, ο λαός τώρα έχει άλλη άποψη. Να τον εμπιστεύεστε. Να τον εμπιστεύεστε. Όχι, σας λέω ότι έχει. Εγώ εντάξει, είμαι από αυτούς που δεν κύριε... τους πολύ εμπιστεύομαι τους αυτούς τους. Αυτές τις πλειοψηφίες. Αγαπητέ μου Μάκη, έχω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν ο Χριστός και ο ληστής ήταν πάνω εκεί πάνω, ναι. Παρόλο που δεν είμαι κανένας φανατικά θρησκευόμενος, ο κόσμος από κάτω είπε σταυρός του τον Χριστό. Γι' αυτό λέω εγώ, πολύ με τις πλειοψηφίες έχω ένα θέμα. Ναι. Οι μειοψηφίες έχουν κάνει τις επαναστάσεις στον κόσμο. Έχουμε, κύριε Γιακουμάτο, να πω ότι έχουμε και μια καλή σχέση ως λαός με την εθνική πλάνη γενικώς. Έτσι, θα σας θυμίσω από. Συμφωνώ. Άλλο όμως η δημοσκοπήση που ο λαός ανέξοδα ψηφίζει και εκφράζει την άποψή του, και άλλο η κάλπη. Η κάλπη
κυβερνάει τη χώρα, δεν την κυβερνάει η δημοσκόπηση. Θα το δείτε όταν έρθει η ώρα. Ξέρει ο λαός τι θα κάνει. Έχει περάσει πολλά πέντε χρόνια. Και δεν θέλει να ξαγίσει τα λεφτά υπάρχουν. Αυτό δεν το αντέχει πλέον ο λαός. Μια τελευταία ερώτηση. Συμμαχίες, η Νέα Δημοκρατία, πολιτικά πέρα από Πασόκ, με ποιον μπορεί να κάνει? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία. Όσοι έχουν ευρωπαϊκό... Γιατί μιλάμε για τη Δημάρη, είναι μισό τα 100. Δεν υπάρχει Δημάρη. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι ανήκαν στη Δημάρη και απλά κρατούν την έδρα τους. Δεν υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα της σύνθεσης. Είναι κόμμα το οποίο θα συμπορευτεί με όποιον πιστεύει στην προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρώπη, σε όσους πραγματικά έχουν μια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική. Υπάρχουν τέτοιες πάρα πολλές δυνάμεις. Αυτές όμως τις δυνάμεις θα τις αναδείξει ο λαός μέσα από την κάλπη. Υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει μια δύναμη που δεν μπορεί να κυβερνήσει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με ποιο θα πάει. Το ΚΚΕ έχει αποκλείσει. Η ΑΝΕΛ, να δούμε αν μπουν στη Βουλή. Και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Με τους ΑΝΕΛ υπάρχει το φλερτ, ενδεχομένως το είχε ανάγκη και το είχε ανάγκη, γι' αυτό έκαναν τη συνάντηση χθες. Δεν για τα κόκκινα δάνεια, γιατί κοροϊδευόμαστε. Είχε ανάγκη ο κύριος Καμένος να πει ότι εγώ μπορώ να συγκυβερνήσω για να ξανασπυρώσει κόσμο. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι το. Ασχολήθηκε κανείς με το κάμπα. Κοιτάξτε, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος είναι ο ελληνικός λαός. Δεν ξέρω στην κάλπη ποιος θα στείλει στη Βουλή και ποιος θα στείλει. Ποιο κόμμα θα εξαφανιστεί και ποιο δεν θα ξαναμπεί στη Βουλή. Αφήστε τα λοιπόν. Κύριε Γιακουμάτο, αν δεν σας έκανε το κακό ο ένφια, αν δεν σας το έκανε από το καλοκαίρι, πιστέψτε με, εγώ ξέρετε δεν σας έχω ψηφίσει. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Είμαι φιλελεύθερος, αλλά δεν σας έχω ψηφίσει. Εν τούτης, θεωρώ ότι αν δεν σας έκανε το κακό και τη ζημιά ο ένφια, θα μπορούσατε σήμερα να πείτε στον ελληνικό λαό: να, έχω 5 φορολαφρύνσεις, έχω 10 πραγματάκια, έχω ένα ΕΣΠΑ που τρέχει, μπορώ κάτι να κάνω. Σας έκανε μεγάλη ζημιά, σας έχει αφήσει πάρα πολύ πίσω, εκμεταλλεύτηκαν πολλοί αντίπαλοι σας το θέμα και σήμερα δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορείτε να ξεπεράσετε τα προβλήματα. Ακούστε, η βλάβη του ΕΦΙΑ είναι αναστρέψιμη βλάβη. Έγινε μια αναστάτωση μεγάλη, τρομακτική και εμένα με εξόριξε με τα λάθη που γίνανε. 25 Οκτωβρίου θα έχει το τάξη ανοίξει να διορθώσει τις αδικίες και τις βλακίες που έχουν γίνει. Μετά από εκεί ο ΕΦΙΑ ήταν 15% λιγότερο από το χαράτσι. Του χρόνου πάμε για 30% κάτω μείωση των αντικειμενικών αξιών που θα πέσει και ο ΕΦΙΑ. Και τον παράλληλο χρόνο πάμε σε ανταποδοτικό φόρο. Έγινε πολύ θόρυβος για το τίποτα. Ναι, μεν ένα μεγάλο έξοδο για τον ελληνικό λαό. Πολύ μεγάλο κατάρα για τον οικοκυριό και για την ιδιοκτησία. Αλλά από εκεί δεν είναι όπως το περιγράφουν την κόλαση του δάντη. Μάλιστα. Κύριε Γιακουμάτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, καλημέρα. Focus 103,6.